Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές του ελληνικού μεσοπολέμου έγιναν τον Ιανουάριο του 1936. Από εκεί και πέρα, αφενός η εκλογική ισοδυναμία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Λαϊκού και των Φιλελευθέρων, και αφετέρου η αξιοσημείωτη παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Κοινοβούλιο με 15 έδρες, οδήγησε τα κόμματα του αστικού χώρου να δώσουν στον Ιωάννη Μεταξά, αρχηγό του μικρού κόμματος των Ελευθεροφρόνων με 7 έδρες, την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως. Προϊόντος του χρόνου και λόγω του θανάτου του Παναγή Τσαλδάρη, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε καταστεί σταδιακά επικεφαλής της αντιβενιζελικής παράταξης. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του εκ μέρους του ίδιου του βασιλέα Γεώργιου Β' οδήγησε τελικά την 4η Αυγούστου 1936 στην επιβολή δικτατορίας. Επρόκειτο επί της ουσίας για μια βασιλική δικτατορία με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος πολιτικής αδράνειας προς όφελος του θρόνου και των ακραίων συντηρητικών στοιχείων σε μια περίοδο όπως ο Μεσοπόλεμος όπου υπήρξε μεγάλη πολιτική και πνευματική ζήμωση στην Ευρώπη. Απέναντι σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το καθεστώς Μεταξά προχώρησε σε διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπισμούς όχι μόνο κομμουνιστών, αλλά και στελεχών και μελών του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Με αυτό το πολιτικό τοπίο σε λειτουργία, ενεπλάκη η Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Ιταλικές δυνάμεις παραβίασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα με σκοπό την κατάκτηση της χώρας. Οι ελληνικές δυνάμεις αμήνθηκαν με μεγάλη αντοχή και ηρωισμό και προχώρησαν σε άμεση αντεπίθεση δύο μόλις εβδομάδες μετά την Ιταλική επίθεση. Ο πόλεμος κράτησε 7 μήνες έως όπου οι γερμανικές δυνάμεις επετέθησαν κατά της χώρας σε βοήθεια των Ιταλών συμμάχων τους. Ο βασιλιάς Γεώργιος Δεύτερος και ο νέος πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός κατέβηκαν στην Κρήτη όπου υπέστη και αυτή η γερμανική επίθεση και έπεσε μετά πολυσόδεις μάχες στις οποίες συμμετείχαν τμήματα του Βρετανικού και του Ελληνικού στρατού αλλά και μεγάλος αριθμός κατοίκων του νησιού. Από τον Μάιο του 1941 έως τον Οκτώβριο του 1944 η χώρα και ο λαός της βρέθηκαν υπό ναζιστική κατοχή.